μουσικών οργάνων, καλλιτέχνες της Κρήτης ένωσαν τις φωνές τους και διαμαρτυρήθηκαν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης για τους τίτλους τέλους που έχουν μπει στην εργασία τους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελειωτικό τέλμα. Νομίζω ότι είμαστε στον πάτο. Βασικός χρόνος που είναι σε ανεργία η μουσική είναι τώρα 1,5 χρόνο. Με κάποιες σποραδικές ευκαιρίες για μεροκάματα, όπως ας πούμε το δίμηνο το τελευταίο που λύθηκε το lockdown, ανοίξανε κάποιοι χωρίς δουλειάς, ανοίξανε τα ξενοδοχεία. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, παράρτημα Κρήτης, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να απαγορεύει στους καλλιτέχνες να εργαστούν και ταυτόχρονα να μην τους στηρίζει έστω και με ένα επίδομα και ζήτησε να πάρθουν άμεσα αποφάσεις υπέρ της προστασίας του επαγγέλματος. Να ζητήσουμε την άμεση άρση του lockdown, κρίνοντας σαν σωματείο και σαν σύλλογος ότι δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα αποδεδειγμένα, ή να υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι για το μήνα ή τέλος πάντων για το όσο κρατήσει αυτό το lockdown θα στηριχτούν οικονομικά οι οικογένειες και τα μέλη μας. Τεράστιο είναι το πρόβλημα του βιοπορισμού που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες της Κρήτης, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για ένα σκοτάδι κρυμμένο καλά πίσω από τα φώτα της σκηνής. Όλοι οι μουσικοί συναδέλφοι μας είναι με οικογένειες, με προβλήματα. Άλλοι δεν έχουν να πληρώσουν το ενοίκιο, άλλοι δυσκολεύονται να περάσουν με τις οικογένειες που να τους στηρίζουν και μόνο. Αυτή τη στιγμή μετράμε πάνω από 3.000 μέλη ανά την Ελλάδα, μιλώντας και με τα άλλα παρατήματα και με τα κεντρικά των Αθηνών, έχουν μείνει αστήρικτοι και σε κατάσταση τραγική. Δηλαδή, αυτό που έβλεπε ο κόσμος ότι πίσω από τα φώτα που λάμπουν του μουσικού, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει και μια απλήρωτη ΔΕΗ. Η εξάπλωση του κορονοϊού στην Κρήτη μπορεί να έκλεισε στα σπίτια τους καλλιτέχνες, όχι όμως και τη φωνή τους.